Μας μίλησε ο Ρενός Χαραλαμπίδης για την απόφαση της δίκης, Φιλιππίδη. Βεβαίως, και εξηγεί και τι θέλει να πει με μια δήλωση που έκανε πριν από λίγες μέρες και για την οποία υπήρξαν αρκετές αντιδράσεις. Συγκεκριμένα, ο Ρενός Χαραλαμπίδης είχε πει: τελικά τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς όπως η λαϊκή κατακραυγή βιάστηκε να φωνάξει. Εξηγεί στην κάμερα της εκπομπής μας τι ακριβώς εννοούσε με αυτά τα λόγια. Και λοιπόν μας εξηγεί και για την απόφαση που πάρθηκε από το δικαστήριο για τον Πέτρο Φιλιππίδη. Λέει ότι είναι ένας άνθρωπος που τιμωρήθηκε και θα συνεχίσει να τιμωρείται, ενώ αυτή τη στιγμή εμείς πρέπει να δείξουμε έλεος. Για δείτε τι είπε. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, το δικαστήριο βγάλε μια απόφαση. Πρέπει λοιπόν, αν θέλουμε να ανήκουμε σε έναν κόσμο που δεν πετροβολεί, αλλά δικάζει, να δεχόμαστε σε αποφάσεις των δικαστηρίων. Εγώ πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη. Πολλές φορές δυσαρεστούμε τις αποφάσεις, πολλές φορές δεν συντάσσουμε το θυμικό μου. Και εγώ έχω μέσα μου πολύ θυμό. Έχω πολύ θυμό για το MeToo, πολύ θυμό για όλο αυτόν τον κόσμο, ο οποίος χρησιμοποιώντας την εξουσία, όπως ο Φιλιππίδης, έκανε εγκλήματα. Έκανε εγκλήματα. Μπορεί δηλαδή να μην καταδικάστηκε για βιασμό, αλλά καταδικάστηκε για απόπειρες βιασμού. Μπορεί να μην μπήκε φυλακή για ισόβια όπως αντιμετώπιζε με τρεις βιασμούς, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τιμωρήθηκε, θα συνεχίσει να τιμωρείται. Και επειδή καλό είναι σε μια κοινωνία που δεν έχει έλεος, να δείξουμε εμείς λίγο έλεος. Αυτό που πραγματικά με βάλει σε σκέψη είναι ότι τελικά τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς έτσι όπως η λαϊκή κατακραυγή βιάστηκε πάρα πολύ να φωνάξει. Ναι, αλλά κρίθηκε ένοχος για τις δύο απόπειρες παρόλα αυτά. Κρίθηκε ένοχος για δύο απόπειρες για τον βιασμό. Αν προσέξει κάποιος τις δηλώσεις μέσα στα χρόνια, είναι συνεπέστατες. Ποτέ δεν παίρνω πίσω δήλωσή μου. Επίσης, να θυμηθούμε όλοι ότι ήμουν ο πρώτος ο οποίος αμφισβήτησε όταν συλλάβαν τον Φιλιππίδη και λέγανε ότι πόσο μεγάλο ηθοποιός ήταν. Ήμουν ο πρώτος που είπα ότι δεν είναι μεγάλο ηθοποιός. Μόνο ήταν εκεί και μεγάλο ηθοποιός. Απ' την άλλη πλευρά όμως, πρόταση χρέος, σαν ένα χρέος απέναντι στον εαυτό μου και απέναντι σε εσάς και στην κοινωνία, θέλω να είμαι δίκαιος. Ο Πέτρος Φιλιππίδης είναι εφικτό να γυρίσει πίσω στο σανίδι? Κανείς δεν ξέρει. Ο Κιμούλης, από ό,τι ακούω, έχει γεμάτα θέατρα. Θα μου πεις, βέβαια, ο Κιμούλης δεν καταδικάστηκε για απόπειρες βιασμού. Κανείς δεν ξέρει. Προσωπικά, ποτέ δεν ήταν του γούστου μου και ποτέ δεν έχω συνεργαστεί μαζί του και δεν θα πήγαινα ποτέ να τον δω. Και ούτε θα πάω. Είναι ένοχος αλλά και αθώος. Αθώος για το βιασμό, ένοχος για απόπειρες. Ετοιμάζω την νέα μου ταινία, η οποία θα βγει σύντομα. Λέγεται Ο Νυχτερινός Εκφωνητής. Και τώρα τον καιρό αυτό έχω κάνει μερικές προβολές παλιών μου ταινιών. Μεταξύ των οποίων μια τελευταία προβολή που θα κάνω τη Δευτέρα 9:45 τα φτηνά τσιγάρα σε φιλμ 35 μιλιά στον Δανάο. Και στη Θεσσαλονίκη στο σινεμά Βακούρα την Τρίτη, την μέρα των ερωτευμένων. Και θα με ξαναδείτε στις καλοκαιρινές αίθουσες με νέα μου δουλειά. Μάλιστα. Κοίταξε να δεις. Όντως ήταν λίγο μπερδευτική η δήλωσή του αυτή που είδαμε στο όρθιο. Το ουσιαστικά αυτό στο που ήθελε καθιστό. Να πει για αυτούς που βιάστηκαν να τον αποκαλέσουν βιαστή, ενώ ουσιαστικά αθωώθηκε για την πρώτη περίπτωση. Ναι, από την άλλη, βέβαια, έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Γιατί εδώ σε εμάς το είχε πει ότι δεν το θεωρώ μεγάλο ταλέντο, δεν το θεωρώ τεράστια. Δηλαδή, το θεωρώ υπερτιμημένο ηθοποιό. Και ήταν ο μόνος που το είχε πει αυτό ο Ρένος Χαραλαμπίδης για τον Πέτρο Φιλιππίδη. Είπε και για τον Κιμούλη ότι γεμίζει τα θέατρα. Όντως τα γεμίζει τα θέατρα ο Κιμούλης, Στάσο, διότι μαθαίνω ότι παίρνει τη μία παράταση μετά την άλλη στη Θεσσαλονίκη η παράσταση του Κιμούλη, δεν είναι? Στο έργο Η Συνάντηση είχαμε πει ότι μετά την περιοδία του, μίνι περιοδία, πήγε σε πολλά μέρη της Ελλάδος, αγύριζε στο θέατρο Αμαλίας Θεσσαλονίκη για 4 εμφανίσεις. Όμως μπήκα το πρωί να δω στα εισιτήρια τι γίνεται. Η παράσταση αυτή έχει πάρει παράταση μέχρι τις 19, την άλλη Κυριακή 19. Την παράταση λόγω επιτυχίας δεν το βάλαμε εμείς, παιδιά. Το γράφει αφίσα από μόνη της. Είναι στην αφίσα, είναι sold out, δεν βρίσκεις εισιτήρια και ενώ είχαν πει ότι γιατί 12 του μήνα. Θα βγει η Πινελόπη Ρασοπούλου και θα με το βάλαμε εμείς. Όχι, τον επιβραβεύει την παράσταση ο κόσμος Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, έμαθα και στην επαρχία ότι ήταν γεμάτα τα θέατρα. 19 του μήνα λοιπόν, μέχρι τις 19 του μήνα θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Εκκρεμεί ένα μάθημα, θα κατέβει αυτή η σπουδαία, όπως λένε, παράσταση. Δηλαδή και από άποψη σκηνοθεσίας και των ηθοποιών είναι πολύ ωραίο το έργο. Αν θα κατέβει στην Αθήνα, εκκρεμεί ακόμη αυτό. Το σίγουρο είναι ότι και η μουσική που έχει γράψει ο Διονύσης Ακνής κάνει εντύπωση στον κόσμο. Και μάλιστα βρήκαμε και ένα απόσπασμα των Διονύσης Ακνής στην πρεμιέρα του Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη που ανέβηκε πάνω και αγκάλιασε τον Γιώργο Κιμούλη. Μπορούμε να το δούμε. Ακούστε τα γύρω. Ο καθένας είναι πολύ.
Παιδιά, ήταν και πρόεδρος αυτού τώρα, νομίζω ότι είχε προσθέσει πολύ. Πρόεδρος στην ΕΡΤΕΠΗ, η ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Ήταν πρόεδρος στην ΕΡΤΕΠΗ για 2-3 χρόνια ο Τσακνής, θυμάστε. Ωραία, δεν το θυμάστε. Εντάξει, το θέατρο είναι κατάμεστο, αυτό έχει δύο αναγνώσεις, ο καθένας δίνει την ανάγνωση που του ταιριάζει. Μία ανάγνωση έχει. Το θέατρο είναι γεμάτο. Ναι, ενώ σε δεύτερο χρόνο ο καθένας το σχολιάζει αυτό όπως νομίζει. Το κοινό που πάει στο θέατρο, αγαπημένη μου Φωτεινή, δεν είναι δικαστήριο. Δεν βγάζει απόφαση διανατάσσεως της χειρός. Μη λέμε ό,τι εγώ θέλουμε από το μυαλό μας. Για το σε παρακαλώ θέατρο. Πολύ. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μια πετυχημένη το παράσταση και ο κόσμος πάει και τη βλέπει επειδή του αρέσει η παράσταση. Τι πάει να πει, το δεν βγάζει απόφαση δικαιοσύνη στο κοινό. Το ακούω αυτό, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι. Ούτε αθώνει, ούτε έχω πει έναν άνθρωπο που δεν έχει κατηγορηθεί ποινικά για κάτι στο τέλος-τέλος ο Κιμούλης. Και θα διαφωνούμε πάντα. Θα διαφωνούμε πάντα γι' αυτό. Τι πάει να πει, δηλαδή, αθώνει τον Κιμούλη το κοινό. Που πάει και βλέπει την παράστασή του, πάει επειδή του αρέσει η παράσταση. Όχι, αλλά σίγουρα σημαίνει για κάποιους ότι έχουν βάλει στο πίσω μέρος του μυαλού τους όλα αυτά που ακούστηκαν. Αυτό δεν σημαίνει ότι υποστηρίζω ή δεν υποστηρίζω. Σου λέω ότι είναι μια ανάγνωση. Να πω κάτι, όμως. Παιδιά. Συγγνώμη. Ο Φιλιππίδης είναι ένοχος. Ναι. Σωστά. Ναι. 8 χρόνια κάθριξη. Ναι. Η δικαιοσύνη. Τη δεχόμαστε. Βέβαια. Ωραία. Λέει ότι είναι έξω η δικαιοσύνη τώρα. Τι πρέπει να κάνουμε, να πάμε να του πάρουμε και μια πέτρα να του ρίξουμε στο κεφάλι. Μη βάζει σε μένα τέτοια λόγια και τέτοια. Δηλαδή, ένα άνθρωπο που είναι ένοχο για κάτι. Δεν λέω για τον Φιλιππίδη, για τον οποιοδήποτε. Που είναι ένοχο για κάτι. Ναι. Τιμωρείται. Ή κάποιοι δεν τιμωρούνται, ζητούν και συγγνώμη. Λένε συγγνώμη, το έκανα. Τι πάει να πει ότι η κοινωνία του βάζει σε ένα περιθώριο, του πετροβολεί, του πετάει σε ένα κεάδα και δεν του αφήνει να επανεταχθούν ή να μεταμελήσουν. Τι πράγμα είναι αυτό το. Βεβαίως, δηλαδή, τι είμαστε. Να επανενταχθούν εντός και εκτός. Να γυρίσουμε στο Μεσαίωνα με την ιερά εξέταση που τους καίγανε. Καλά, εγώ δεν έχω μιλήσει για τέτοια πράγματα. Συγγνώμη, εγώ πραγματικά όμως λέω ότι υπάρχουν άνθρωποι που θα σκέφτονται αυτό που σκέφτομαι εγώ τώρα. Δηλαδή, διαφωνείς και με αυτό ότι θα υπάρχουν άνθρωποι που θα σκέφτονται αυτό που λέω εγώ. Δεν είναι πρόβλημα, εγώ την άποψή μου. Ναι, να την πεις, αλλά διαφωνείς ότι υπάρχουν και άνθρωποι που συμφωνούν με μένα. Ότι αθώνει το κοινό που πάει στο Κιμούλη. Δεν είπα αθώνει γιατί δεν είναι ένοχος. Ο άνθρωπος δεν έχει πάει ποτέ υπόθεση στα δικαστήρια, αλλά το ότι με κάποιο τρόπο εκφράζεται το γεγονός ότι έχουν βάλει στο πίσω μέρος του μυαλού τους όλα αυτά που ακούστηκαν. Δεν εξετάζω σε βάθος. Από την άλλη, το θεωρώ εξίσου φασιστικό, Φωτεινή μου, κάποιος να θέλει να πάει να δει τον Κιμούλη επειδή το γουστάρει στον ηθοποιό και να σκέφτεται να πάει να τον δει επειδή φοβάται τι θα του πει η μία ή η άλλη κυρία ή ο ένας ή ο άλλος κύριος. Α, πήγε και νομιμοποίησε τον Κιμούλη. Μαζί αυτό σου είναι σε φασιστικό. Αυτό, μαζί σου σε αυτό, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι και δεν μπορείς να το αμφισβητήσεις αυτό που δύσκολα θα πήγαιναν να τον δουν τώρα. Το σίγουρο είναι ότι δεν είναι πλειοψηφία ενδεχομένως. Δεν προκύπτει. Αυτό είναι, παιδιά, τα ακούω όλα. Εγώ σας λέω την άλλη πλευρά. Λοιπόν. Αχ, πάμε στη Ρουλαβισπυρίγκου. Ένταση σήμερα στην εκπομπή. Τι να κάνουμε. Άνθρωποι είμαστε, έχει ο καθένας την άποψή του. Και επειδή εδώ είμαστε προσωπικότητες αυθύρπακτες ο καθένας, μαχόμαστε για τις απόψεις μας. Να μην το παίρνουμε ότι τσακωνόμαστε και πραγματικά και ότι μετά, ας πούμε, το συνεχίζουμε στα διαλύματα. Δεν μιλάμε μετά, λοιπόν.